Έχουμε την κυρία Πατζιά στο τηλέφωνο, τη Φωτεινή Πατζιά. Κυρία Πατζιά, καλημέρα. Φαντάζομαι ότι για σας σήμερα είναι μια μέρα χαράς, δικαίωσης και για όλους μας εννοείται, αλλά ένα περισσότερο γιατί πρωτοστατήσατε σε έναν αγώνα για ίσα δικαιώματα για όλους μας και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Καλημέρα. Καλημέρα. Νομίζω ότι είναι μια μέρα για όλους μας καλύτερη. Γιατί ξύπνησε μια μέρα που είναι πολιτισμένη, που είναι η μέρα χαράς, που φώτισε ζωές ανθρώπων. Που εύχομαι αυτή η μέρα να είναι η αρχή για πολλά παιδιά που δεν θα χρειαστεί να κρυφτούν ξανά, να κλάψουν, όπως είπε χθες ο Σπύρος, να ντραπούν. Ξέρετε, είναι οι ζωές τους. Είναι φοβερό να ντρέψει για αυτό που είσαι. Έχετε τεράστιο. Και έχετε συγχρόνως να διορθώσει και πράγματα που υπήρχαν για τα παιδιά μας. Ναι, είναι μια σπουδαία μέρα. Είδα ότι χτες στο κέντρο εκεί ήσασταν μαζί και με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Βρέθηκαν εκεί για να γιορτάσετε όλοι μαζί έτσι, αυτή την ιδιαίτερη και πολύ σημαντική στιγμή. Ήμασταν πολλοί. Ήσασταν πολλοί κόσμος, ναι. Αυτούς διέκρινα που γνωρίζω. Ήμασταν πολλοί κόσμος. Γιατί όλο αυτό το καιρό πολλοί άνθρωποι κάναν μια διαδρομή για να φτάσουν μέχρι εδώ. Και βρεθήκαμε για να αγκαλιαστούμε, να χαρούμε, να χορέψουμε, να μπορέσουμε να μοιραστούμε αυτή τη σπουδαία μέρα. Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που προσπαθήσαν για μας, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη, τον Πατέι, όλη αυτή την ομάδα που δούλεψε για να φτάσουμε μέχρι εδώ, τις οικογένειες Ουράκη Φόξο, τον Γιώργο τον Φωτή. Και ξέρετε, κυρία Πατζιά, πέρα από τους γκέι ανθρώπους που γιορτάσανε χθες, εγώ χάρηκα πολύ που στο Σύνταγμα είδα και πολλούς straight που ήταν μαζί, που δώσαν το χέρι και είπανε είμαστε ένα, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, να μην χωριζόμαστε σε δύο στρατόπεδα, οι γκέι, οι straight, οι τρα... Ένα είμαστε. Να είμαστε ένα, όλοι είναι. Ένα. Σωστά. Αυτό έχει σημασία. Σωστά. Αυτό έχει σημασία. Και έτσι την γιορτάσαμε και εμείς χθες. Αν δείτε τις εικόνες, βλέπω τώρα ότι έχουν πάρει από το μαγαζί, ήταν και πελάτες του μαγαζιού μου. Βέβαια. Άνθρωποι που χρόνια τους ξέρω, που ποτέ δεν κρύφτηκα κι εγώ, είναι μια σπουδαία μέρα. Σπουδαία. Κυρία Πατζιά, είστε μια γυναίκα που έχετε υιοθετήσει και παιδάκια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, δύο παιδάκια, και να τους δώσουμε από ένα γλυκό φιλί. Θέλω να μου πείτε λίγο και για το δεύτερο κομμάτι το οποίο συζητάμε όλο τον τελευταίο καιρό, για την τεκνοθεσία, στην οποία η πλειοψηφία του κόσμου στις διάφορες δημοσκοπήσεις που ήταν το φως δημοσιότητας ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό, η πλειοψηφία ήταν αρνητική. Εσείς πώς το νιώθετε αυτό το κομμάτι και αν είναι κάτι που ευελπιστείτε στο μέλλον να αλλάξει και αυτό, δηλαδή αν θεωρείτε ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα με την νομιμοποίηση πια των ομόφυλων γάμων και αν θεωρείτε ότι η ανάγκη, δηλαδή η ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας πια καλεί όλους εμάς να αποφασίσουμε και την τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια. Κοιτάξτε, η τεκνοθεσία, είμαστε από τις λίγες χώρες που υπάρχει και υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Απλά θα πρέπει να κινείται στο εξωτερικό. Αυτό έχει ένα οικονομικό βάρος, αυτό έχει διάφορα προβλήματα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω στην υιοθεσία βαθιά. Την επιθυμία μου να αποκτήσω παιδιά, είχα αποφασίσει ότι αυτό δεν θα γίνει, ούτε με τη σωματική, ούτε... Αλλά ήταν επιλογή μου. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, το πρώτο που σκέφτονται είναι τη σωματική. Γιατί έτσι είμαστε σαν χώρα. Δεν υπάρχει ακόμη κουλτούρα της υιοθεσίας. Το καταλαβαίνω, είμαι μαζί τους. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει και αυτό. Μάλλον θα επιτραπεί σε όλους. Είναι οκ. Okay. Θα ήθελα πολύ, κάνω ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Όλα τα ζευγάρια, είτε straight είτε gay, όταν έχει η ώρα να αποφασίσουν για τα παιδιά τους, να σκέφτεται και την πιθανότητα της υιοθεσίας. Ξέρετε, υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά εκεί έξω που ψάχνουν τις οικογένειές τους. Έτσι είναι. Και παιδιά μακάρι... είναι αυτά που μεγαλώνεις. Και να βοηθήσει και λίγο το κράτος στη διαδικασία. Γιατί μπορεί να υπάρχουν ζευγάρια και ετερόφυλα και ομόφυλα που να θέλουν να υιοθετήσουν, αλλά γνωρίζουμε ότι η διαδικασία είναι τόσο χρονοβόρα. Κυρία Θολάκη, στις διακρατικές υιοθεσίες δεν είναι τόσο χρονοβόρα. Υπάρχει προφανώς ένα χρόνο διάστημα, αλλά και εγκυμοσύνη. Αν σκεφτείτε πόσες προσπάθειες μπορεί να χρειαστεί για να φτάσει εκεί και 9 μήνες για να μείνει έγκυος, θέλω να πω ότι για κάποιο λόγο λέμε για υιοθεσία και σκεφτόμαστε πάντα την Ελλάδα. Καλώς ή κακώς, τα σύγχρονα αυτά, τα πολιτισμένα, η Ευρώπη, δεν έχει πολλά παιδιά από την υιοθεσία. Είναι λογικό.
Και εσείς είστε ένα παράδειγμα σε αυτό που λέτε και σας τιμά πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που σας ακούσαμε σήμερα.